Η βασιλεία εμή ουκ έστεινε δεύθεν. Δεν χρειάζεται και πολλή αναζήτηση. Κοίτα γύρω σου. Παντού συναντάς την κοινωνία της επιτυχίας, την κοινωνία του κατορθώματος. Εμείς οι άνθρωποι φτιάξαμε μικρές και μεγάλες συμβάσεις, τις οποίες ονομάσαμε επιτυχία και τις αφήσαμε να κυριαρχήσουν στη ζωή μας. Τις αφήσαμε να μας καθορίσουν, να μας προσδιορίσουν. Είμαστε τελικά η κοινωνία μιας επιτυχίας. Αυτήν κυνηγούμε, αυτήν επιδιώκουμε. Μια επιτυχία κτισμένη μέσα στα όρια των κοινωνικών μας δεσμεύσεων. Μεγαλώνουμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Θρέφουμε τα παιδιά μας μέσα στη δίνη της ανάγκης της επιτυχίας. Είμαστε απαιτητικοί με τους εαυτούς μας και απαιτητικοί με τους άλλους. Περιμένουμε την επιτυχία και διψάμε για αυτήν. Συχνά, η ύπαρξή μας ορίζεται από μικρές ή μεγάλες επιτυχημένες επιδιώξεις. Τα όνειρα γίνονται επιτυχίες. Οι στόχοι δεσμεύονται σε επιτυχίες. Όλα μετρούνται και κατανοούνται στη βάση αυτής της επιτυχίας. Άνθρωποι δυστυχούν στην απώλεια της επιτυχίας. Άνθρωποι γονατίζουν από το βάρος της άρνησής της. Σε ποιο βαθμό όλα αυτά ισχύουν και κατά πόσο είναι ένας κόσμος τον οποίο έχουμε κατασκευάσει επιμελώς όλοι μας και έχουμε εισαχθεί μέσα σε αυτόν. Περνάει από το μυαλό μου το πρόσωπο του Χριστού και η επιγής παρουσία του. Οι Άγιοι, οι μάρτυρες, σκέφτονταν άραγε με τον ίδιο τρόπο. Ήταν δέσμοι της ανάγκης μιας επιτυχίας. Τι είναι αυτή η επιτυχία τέλος πάντων? Μια τεράστια κοινωνική δέσμευση. Αυτό είναι. Μια τεράστια αποδοχή ότι είμαστε εκ του κόσμου τούτου και απλά ικανοποιούμαστε με το να μένουμε προσκολλημένοι σε αυτόν τον κόσμο. Ποιος μπορεί να την ορίσει? Από τι καθορίζεται? Πόσο πλασματική είναι στην πραγματικότητα? Γιατί μια κοινωνία να αναπαράγει τέτοιες φόρμες? Γιατί να επιβεβαιώνει με κάθε κόστος αυτή την επιμονή στην ανάγκη μετοχής σε αυτή τη σαθρή δομή? Ερωτήματα που βασανίζουν. Αλλά η απάντηση φαντάζει κοινικά απλή. Η κοινωνία της χρειάζεται τις έννοιες αυτές. Τις χρειάζεται για να υπάρχει, για να υφίσταται. Έχει ανάγκη νοήματος και αναφοράς. Χρειάζεται να κατασκευάζει μεγέθη για να μπορεί να διαχειρίζεται τη βασανισμένη της ύπαρξη. Οφείλει να στοχεύει σε ιδεατισμούς και επιτυχίες για να μπορεί να θέτει σε κίνηση τον κοινωνικό της ιστό, για να μην μετατραπεί σε μια χαόδη κοινωνική δομή η οποία δεν θα ξέρει που πατάει και που πηγαίνει. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που επιμένει να ανακαλύπτει καινούργιες και μικρές πλασματικές ανάγκες. Ίσως αυτός να είναι και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της γενικότερης εκπαίδευσης. Πρέπει να διαχειριστεί τους πολίτες της σε άξονα συνεκτικό, σε άξονα αρμονικό. Για την πορεία της λοιπόν και την κοινωνική της επιβίωση, επιλέγει να φτιάξει κοινωνικές συμβάσεις, κοινωνικές επιτυχίες, κοινωνικούς περιορισμούς. Επιλέγει να στηριχθεί μέσα στα όρια μιας κοινωνικής εικόνας και να αγωνιστεί για να τη διασώσει. Μήπως αυτό δεν ήταν και το μέλημα του συνεδρίου που δίκασε τον Χριστό? Η κοινωνική επιβίωση του λαού του Ισραήλ. Η ανάγκη μιας κοινωνικής επίφασης. Ο Χριστός έπρεπε να προσαρμοστεί στις κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές τις καταλάβαινε και τις όριζε το συνέδριο. Έπρεπε να σταθεί απέναντί τους, να τους εκφράσει τις θέσεις του, να προσπαθήσει να τους πείσει ρητορικά και να αποδείξει ότι οι λόγοι του δεν έρχονταν σε σύγκρουση με τα κοινωνικά δεδομένα, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί. Η έκπληξη του συνεδρίου είναι καθηλωτική. Ο Χριστός δεν εισέρχεται στο στοχασμό τους. Δεν καταπραίνει τους λογισμούς τους. Δεν αποδεικνύει ως φαινομενικούς τους φόβους τους. Η κατάληξη μοιάζει προδιαγεγραμμένη. Αν είναι αυτός ο Υιός του Θεού, τότε πάμε χαμένοι. Τότε δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς εδώ. Αυτός είναι ένας άλλος Θεός. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν πράττει όπως εμείς. Δεν καταλαβαίνει τους όρους κοινωνικής συμβίωσης και συνύπαρξης όπως εμείς. Αυτός είναι ένας Θεός σκάνδαλο. Γκρεμίζει τις επιτυχίες μας. Γκρεμίζει τα οράματά μας και τα κοινωνικά μας κατορθώματα. Φανερώνει έναν άλλον πολιτισμό. μια άλλη κοινωνία, μια άλλη βασιλεία. Όχι τη βασιλεία που επιδιώκουμε εμείς. Όχι τη βασιλεία η οποία έχει στηριχθεί στην κοινωνική μας επιβίωση και αναμετριέται με τους κτιστούς μας στόχους και τις κτιστές μας επιτυχίες. Όσο και αν αναλογιζόμαστε πόσο ψευδαισθησιακή, πόσο παροδική, πόσο κτιστή, πόσο μικρή είναι απέναντι στα αβυσαλαία χάσματα της ανθρώπινης ψυχής, εμείς επιμένουμε αιμονικά στην ικανοποίηση αυτής της εσωτερικής μας δομής. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα αρκεί να επιβεβαιωθούμε. Είμαστε έτοιμοι να αρνηθούμε το Θεό μας. Είμαστε έτοιμοι να τον σταυρώσουμε. Είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε τρανά τον διάλογο του μεγάλου ιεροεξεταστή και του Χριστού. Γιατί όχι εξάλλου? Τι μας εμποδίζει? Τι μας αποτρέπει? Κύριοι αυτού του κόσμου δεν είμαστε? Εμείς δεν τον ορίζουμε? Γιατί να μην μπορούμε να αποφασίσουμε το κοινωνικά αποδεκτό, το ηθικό, το σωστό, το επιτυχές, το προοδευτικό, αυτό που τέλος πάντων αξίζει και αντιστοιχεί σε αυτή την κοινωνία που έχουμε παραγάγει? Γιατί να μην μπορούμε να ορίσουμε τον Θεό? Αυτή είναι εν τέλει η νερκισιστική μας επιτυχία, η τρανή επιβεβαίωση του εγώ μας. Αυτό που συμβαίνει βαθιά μέσα μας εκφαίνεται σε κάθε πτυχή του βίου μας. Στις σχέσεις μας, στην οικογένεια, στην επαγγελματική μας πορεία, μα προπάντων στην πορεία της σχέσης μας με τον Θεό. Η πνευματική μας ζωή είναι συχνά η επιδίωξη ενός κατορθώματος, μιας μικρής ή μεγάλης επιτυχίας. Ο πνευματικός μας βίος κλείνεται σε μια ατομική διαδικασία επίτευξης κάποιων εντολών, κάποιων καθηκόντων. Μια νηστεία, μια προσευχή, μια υποχώρηση, μια ταπείνωση. Χωρίς κοινοτική συνείδηση, χωρίς συνάντηση προσωπική, χωρίς ύπαρξη ερωτισμού, αλλά ως ένα κατόρθωμα, ως κάτι που κατάφερα και για το οποίο περιμένω ανταπόδοση. Όταν σκέφτομαι με νόρμες, όταν πράττω στη βάση κανονισμών, όταν τυποποιώ την ύπαρξή μου και την υποτάσσω στις ανάγκες του κόσμου τούτου, τότε χάνω την πραγματική φανέρωση του Χριστού στη ζωή μου. Ο χριστιανισμός μας έχει γίνει μεθοδολογικός. Έχει γίνει οργανωμένος πίσω από προφάσεις, επιφάσεις και ορθολογιστικά πλαίσια. Η εσχατολογική ζωντάνια έχει χαθεί. Η αγιότητα υπονομεύεται. Η πίστη έγινε εξωτερική ιδιότητα. Ένα περαστικό υποφαινόμενο στην υπόλοιπη ζωή μας. Η Εκκλησία είναι η υπηρεσία. Μια υπηρεσία κάλυψης θρησκευτικών και ψυχολογικών αναγκών. Παραδοθήκαμε πλήρως στους πειρασμούς της εκκοσμιότητας. Η ύπαρξή μας έγινε επίγεια. Εγκλωβιστήκαμε στα πάθη της εικόνας, της κοινωνικής καταξίωσης και της εξουσίας. Γίναμε πολίτες αυτού του κόσμου. Πόσο δέσμοι της ναρκισσιστικής μας εικόνας είμαστε. Πόσο εγκλωβισμένοι στην ανάγκη μας να καταξιωθούμε. Ίσως αυτός να είναι και ο μεγαλύτερος πειρασμός. Η καταξίωση. Η αναγνώριση από ένα ανθρώπινο σύστημα μιας συμβατικής κοινωνικής ηθικής. Η αναγνώρισή μου ως σημαντικού μέλους αυτού του κοινωνικού συστήματος. Η αποδοχή μου ως επιτυχημένου, ως κερδισμένου. Ξεχάσαμε πως είμαστε δημιουργήματα. Ξεχάσαμε τη δωρεά. Φτιάχνουμε κοινωνικούς και πνευματικούς πατέρες. Φτιάχνουμε κοινωνικούς και πνευματικούς οδοδείκτες με κριτήρια διαφορετικά από αυτά του Θεού. Περιμένουμε φανταχτερές λύσεις, μεγάλες επιτυχίες, σπουδαία κατορθώματα και κινήσεις αναγνωρισιμότητας. Μεταφυσικά κατορθώματα, εντυπωσιακές παρουσίες, μετρημένες και συμβατές σε κάποια όρια που έχουν χαρακτεί από πριν, σε κάποια κοινωνικά όρια που έχουν διαγραφεί από πριν. Η αλήθεια όμως των πραγμάτων, η πνευματική πορεία μέσα στην ορθόδοξη πατερική και νηπτική παράδοση, προϋποθέτει μια σκληρή πραγματικότητα. Προϋποθέτει την αποδοχή της ήττας, την αποδοχή του σταυρού και της θυσίας. Μιας θυσίας χωρίς κοινωνικό έρισμα, χωρίς κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή. Αν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Αν είσαι εσύ αυτός που λες, πού είναι η εξουσία σου, πού είναι η δύναμή σου? Ο δικός μας Θεός δεν είναι αυτός. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του γιατί δεν τον σώζει. Ερωτήματα που δεν είναι παρελθοντικά. Ηχούν άτεκτα μέσα στις συνειδήσεις μας και προκαλούν σε μια αναζήτηση αυτού του ηττημένου φαινομενικά πνεύματος. Στη βαθιά απόφαση μιας ηττημένης συνείδησης, η οποία ανασθένεται. Μια συνείδησης που έχει βιώσει την υπαρκτική αποτυχία της απώλειας και αγγίζει το φως. Μια συνείδησης που κάθε μέρα νιώθει όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο ειλικρινά ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει νόημα να ζήσει. Το βίωμα της αποτυχίας του κόσμου ίσως είναι η αρχή μιας συνάντησης, η απαρχή μιας εσωτερικής κατανόησης ότι αλήθεια και ζωή σημαίνει να διαλέγεσαι μαζί του. Τα υπόλοιπα ανήκουν στα όρια του ψεύδους, στα όρια ενός ασύστολου και επικίνδυνου ψέματος. Η κτιστή επιτυχία μοιάζει με παρηγοριά στον άρρωστο. Η επιτυχία που πλάθουν τα ανθρώπινα μέτρα που ορίζουν οι ανθρώπινοι κανόνες μοιάζει με το ρόγχο ενός μελοθάνατου. Οι γιορτές και τα πανηγύρια που επιβεβαιώνουν αυτή την κλειστή και ατελέσφαιρη πνευματικότητα είναι οι εντατικές που φιλοξενούν αυτόν τον αναμένοντα θάνατο. Ελπίζουμε πάντα στην παρέμβασή του, πάντα στη νίκη του θανάτου. Ας ανοίξουμε όμως το παράθυρο. Μόλις ακούσατε το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Στα χέρια της Εκκλησίας» του αρχιμανδρίτη Ιωσήφ Κουτσούρη. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε στο e-shop της Απαρχής www.aparchi.gr